έρχεται τώρα η Παγόνη. Όχι να κάνει χορευτικό σοου. Αυτό θα το δούμε σύντομα πάντως. Ναι, όχι, ναι, για αυτόν τον τρόπο που μιλάμε δεν είναι για το χορευτικό σοου. Όχι, όχι, δεν είναι για να πάει στο Dancing with the Stars. Όχι. Δεν είναι για να πάει σε εκπομπή του Μουτσινά. Άλλωστε έκλεισε για καλοκαίρι. Τώρα βγαίνει η Παγόνη και λέει στα δικά της θέματα. Ναι, και λέει λοιπόν ότι εάν δεν έχει εμβολιαστεί το 80% μέχρι τον Οκτώβρη, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Θα έχουμε πολύ δύσκολο Οκτώβρη. Μάλιστα. Για να τα ακούσουμε. Ναι. Τι λέει, κυρία Παύλα. Δικαιολογίες για να μην πάμε για εμβολιασμούς. Εγώ τώρα πρέπει να τα πούμε έξω από τα δόντια. Δεν υπάρχει. Φτάσαμε στο παραπέντε. Και το παραπέντε είναι το εξής. Ότι πριν ξεκινήσουν για να πάνε διακοπές, πρέπει να εμβολιαστούν. Και πρέπει να εμβολιαστούν γιατί η νόσος είναι εδώ, η μεταλλάξη είναι εδώ. Και πραγματικά δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε και να γυρίσουμε πίσω. Εάν κάποιος πιστεύει ότι δεν πρέπει να βοηθήσει, για μένα κάνει το μεγαλύτερο σφάλμα της ζωής του. Δεν πρέπει να φοβάται ο κόσμος, διότι τα εμβόλια είναι ασφαλή. Εσείς πιστεύετε ότι τόσα εκατομμύρια κόσμος έχει εμβολιαστεί. Συγγνώμη, λέει, σε όλο τον κόσμο. Δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Μιλάμε για Ευρώπη, μιλάμε για Αμερική, μιλάμε για άλλες χώρες. Πριν πάνε για διακοπές, όλοι πρέπει να εμβολιαστούν. Και σωστά, ξεκινάνε οι εμβολιασμοί. Εγώ το έχω πει εδώ και ένα μήνα. Στις μικρές ηλικίες, και 15 και 17 και μετά από 12 και πάνω, γιατί εμείς δεν θα κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνουν η Ευρώπη, η Αμερική για τα μικρά παιδιά. Το ότι θα υπάρχουν γονείς και το καταλαβαίνουμε. Εάν δεν πιάσουμε το 80% θα γίνει κατανοητό σε όλους ότι τα πράγματα από Οκτώβρη δεν θα πάνε καλά. Εσείς τι πιστεύετε, ότι αν γεμίζουν τα νοσοκομεία εμείς θα κάνουμε εκεί πέρα πάλι? Τι θα κάνουμε, για πείτε μου. Έχετε σκεφτεί πάλι, θα γυρίσουμε πίσω στα τα νοσοκομεία? Δηλαδή πάλι το σύστημα υγείας θα αρχίσει να πιέζεται και θα γεμίζουν μονάδες και θα γεμίζουν τα κρεβάτια? Και εμείς τι θα κάνουμε, πιστεύετε ότι θα τα βγάλουμε πέρα αυτή τη φορά? Αυτά λοιπόν λέει η κυρία Παγόνη. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε τον πρωτοσάλτε, ο οποίος βγήκε στο Sky και είπε, θα τα δούμε σε λίγο, ότι κανονικά λέει οι ανεμβολίαστοι, λέει ο πρωτοσάλτε του Sky, θα πρέπει να πληρώνουν στα δημόσια νοσοκομεία και στις μονάδες συντατικής θεραπείας. Θα ακούσουμε σε λίγο, γιατί γίνει χαμός με αυτή τη δήλωση του πρωτοσάλτε, που από ό,τι φαίνεται αρχίζει να διαρρέεται προς την κοινωνία, γιατί ίσως λέει και να συμβεί αυτό. Πολλές οι αντιδράσεις. Όλα τα άλλα ήταν να είχαμε να λέγαμε. Εδώ είναι σημαντικό να δούμε τι γίνεται. Και εκεί θα εστιαστούμε σε λίγο. Πάμε τώρα όμως, γιατί βγήκε χτες ο Υπουργός, λέει εδώ πέρα, παιδιά, τα ακούσατε 100 φορές, τα πάμε και πρώτα εμείς εχθές. Ναι. Καράβια, βαπόρια, αεροπλάνα. Rapid test για να πας. Μοριακό ή rapid test. Για να φύγεις και να πας στα χωριά σας, στις διακοπές σου και γενικότερα όποιος θέλει να αλλάξει νομό. Τώρα λοιπόν υπάρχουν σκέψεις για μετακινήσεις και συνυπηρετική Ελλάδα. Ναι, ναι. Για πες μας. Είναι ανοιχτό λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο να διευρυνθούν τα μέτρα για τους ανεμβολίαστους και για τις μετακινήσεις τους στην υπηρετική χώρα. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση θέλει να εντείνει τις προσπάθειες προκειμένου να δημιουργήσει το τείχος προστασίας, όπως λένε, το φθινόπωρο, έτσι ώστε, όπως λέει και η κυρία Παγόνη, να έχει εμβολιαστεί το 80%. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει μία πρόταση να πρέπει να γίνεται rapid test και ή μοριακό, τα ακούτε, κύριε Ράγκη, να μετακινηθεί κάποιος στην υπηρετική Ελλάδα ή να, και να ταξιδέψει με εκτέλει με τρένο, έτσι.